Χάθηκαν οι βαλίτσες μας στο αεροδρόμιο, όπως καταλαβαίνετε. Α, εκεί έγινε! Το βλέπετε! Παιδιά, χιονίζει. Είναι τέλεια. Ας φτάσαμε στο καταράκτη, κοιτάξτε λίγο εδώ. Φαίνεται το βόρειο Σέλλας. Έχουμε μπει μέσα στο παγετώνα. Για κάποιο λόγο μυρίζει σαν καρπούζι και πεπόνι εδώ μέσα. Ο γιατρός μου είπε ότι έχω σπάσει την αριστερή μεριά της ουράς μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα νέο vlog σε αυτό το κανάλι. Κάνουμε λίγα και καλά, όπως πάντα, κάθε χρόνο, κάθε χειμώνα έχουμε και ένα νέο vlog του εξωτερικού. Αυτή τη φορά βρισκόμαστε στην Ισλανδία. Τρώει εδώ πέρα η μερούλα. Δεν είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, αλλά προσπαθούμε λίγο να ξεχαστούμε και να δείξουμε χαρούμενοι, γιατί θα βάλουμε τα κλάματα και δεν θα περάσουμε καθόλου καλά στο εξωτερικό. Από πού να τα πιάσω, ρε παιδιά, έχουμε έρθει διακοπές στην Ισλανδία. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα ουσιαστικά, γιατί εχθές φτάσαμε αργά το απόγευμα και δεν ξεκινήσαμε το vlog γιατί δεν είχαμε να δείξουμε κάτι. Σήμερα ξεκινάει το πρόγραμμα. Σήμερα έχουμε να δούμε προορισμούς, να κάνουμε πράγματα γενικότερα. Αλλά έχουμε ένα μεγάλο μεγάλο πρόβλημα. Χάθηκαν οι βαλίτσες μας στο αεροδρόμιο, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς πετάγαμε με δύο πτήσεις, με ανταπόκριση. Πετάγαμε από Αθήνα σε Μάντσεστερ και από Μάντσεστερ σε Ισλανδία. Κάπου εκεί, ανάμεσα στο Μάντσεστερ, μείναν οι βαλίτσες. Μας ενημέρωσαν όταν φτάσαμε στην Ισλανδία ότι δεν έχουμε τις βαλίτσες σας εδώ, δεν έχουν έρθει καν στη χώρα μας. Έξω, παιδιά, έχει μείον 6 βαθμούς Κελσίου. Έχει πάρα πολύ κρύο. Αυτή τη στιγμή, τι ώρα είναι, είναι 7 και... αυτό πάει λάθος. Είναι 7 και 4 και 20. Έχουμε 2 ώρες διαφορά με την Ελλάδα ή 3. 2. 2 ώρες διαφορά. Είναι 7 και 4 και 20 το πρωί και έξω είναι βράδυ. Να σας δείξω μισό λεπτό. Για να καταλάβετε τι λέω βράδυ. Βέβαια εδώ πέρα... όταν λέμε βράδυ, βράδυ. Είναι όχι... πολλές ώρες βράδυ εδώ πέρα. Έχει μόνο 4 ώρες μέρα εδώ πέρα. Δεν έχει παραπάνω. Όλες οι υπόλοιπες είναι 20 ώρες νύχτα, 4 ώρες μέρα. Το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε έτσι ντυμένοι, παιδιά. Με ένα απλό φουτεράκι και τον μπουφάν. Και εντάξει, ευτυχώς να λέτε έχουμε και κάτι σκουφιά. Αλλά χωρίς τις βαλίτσες μας, χωρίς τα πράγματά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τίποτα γιατί κρυώνουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το outfit of the day, για να καταλάβετε ποιο είναι, είναι αυτό εδώ πέρα, ένα απλό ρουχαλάκι. Λοιπόν, τα παπουτσάκια μου, το τζιν που με αυτό το τζιν εγώ έχω πεθάνει από το κρύο. Και το φουτεράκι, να και η μέρη. Εγώ θα ήθελα άλλα 10 παντελόνια με τέτοιο κρύο που έχει εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντα. Θα σας κάνω και ένα home tour, όπως είναι τώρα το σπίτι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένα διπλό κρεβάτι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ μαλακό, βουλιάζεις μέσα. Βουλιάζει. Το μπάνιο, ένα απλό μπάνιο, πάρα πολύ ωραίο βέβαια. Και εδώ πέρα είναι το καθιστικό, να το πούμε, έχει απλά ένα τραπέζι που μπορούμε πέρα να καθόμαστε να τρώμε. Έξω έχει παραθυράκια. Έξω έχει παραθυράκια και εδώ πέρα είναι η μικρή κουζινούλα. Λιτά και όμορφα. Τώρα ετοιμαζόμαστε, όπως σας είπα, γιατί πρέπει να πάρουμε ένα πούλμαν κάπου στις 10 παρά, oh, τι λέω μωρέ, 9 παρά 10. Μας είπανε να είμαστε στη στάση. Από το σπίτι μας είναι μόνο 15 λεπτά. Και θα πάμε όλοι παρέα. Αποστολή εξετελέστη, παιδιά. Τα καταφέραμε, μπήκαμε στο λεωφορείο. Είχε καθυστέρηση 15 λεπτά και νομίζαμε ότι πάλι κάτι έχουμε κάνει λάθος. Παρ' όλα αυτά, όλα τέλεια. Κλάψαμε στο γέλιο με τον οδηγό. Tour guide, είναι ό,τι καλύτερο. Παιδιά, εδώ πέρα οι περισσότεροι είναι ξένοι, τέλος πάντων. Όλοι έχουν μικρά ονόματα σχεδόν. Δηλαδή, όλους λένε Λάλη, Λάλη, όλα έτσι είναι, είναι μικρά. Quite a few of you will be changing buses. I will let you know when we get there. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι όλο πολύ μικρά τα ονόματα και τα επίθετα. Και το δικό μου ξαφνικά λέει αυτός Απόστολος. Δεν μπορούσε να το πει καν το Γιανακόπουλος. Και μου λέει ότι πρέπει να αφήσεις κάποια γράμματα για την υπόλοιπη αλφάβητο. Ένα έχω να σας πω. Έχουμε ζητήσει από τον οδηγό να βάλει Ελένη Φουρέιρα στο πούλμαν και κανένας ξένος δεν θα ξέρει σίγουρα. Βασικά μπορεί να την ξέρουν γιατί έχει πάει και η Eurovision η Ελένη. Αλλά οι περισσότεροι εδώ πέρα βάζουν κάτι τραγούδι, παιδιά, κάτι ξενέρωτα. Και εμείς θα βάλουμε εδώ ελληνικά, θα τους βάλουμε τρανό, θα τους βάλουμε τσικουλάτα, τσικιτά. Θα τους τρελάνουμε. Ετοιμάζεται, όταν βρείτε το τραγούδι θα το βάλουμε να το δείτε την αντίδραση. Έχει βάλει Ελένη Φουρέιρα το κουτί.
And fun fact, we don't actually use about 70% of it because everything is so efficient, we actually don't use that much. So, there's hypothetical talks right now to έχει μπει στο FY στην Ισλανδία. Κοιτάξτε έξω πόσο χιονισμένα είναι, παιδιά. Είναι απόλυτα χιόνι και πάγος έξω. Με μείον 8 βαθμούς. Λοιπόν, πήραμε από το φούρνο. Η Μέρη πήρε δύο τέτοια. Ένα για μένα. Είναι με καραμέλα. Εγώ πήρα ένα special croissant και δύο νερά και πληρώσαμε 16 ευρώ. Τέλος πάντων, μια φορά τα κάνεις αυτά. Από αύριο το στάκι στο σπίτι. Γιατί, παιδιά, εντάξει. Είναι λίγο τσιμπημένες τιμές, λογικό. Αλλά και ναι, στην Ελλάδα πλέον. Κάτι, εδώ πέρα, επειδή είναι stop για λεωφορεία, προφανώς δεν είναι τσιμπημένες τιμές. Και επίσης το νερό εδώ πέρα δεν έχει 50 λεπτά, έχει 3 ευρώ. Ναι. Μπορούσε να ήταν και πολύ χειρότερο, αλλά εντάξει. Τώρα πρέπει να πάμε μέσα στο λεωφορείο γιατί θα φύγουμε. Πάμε. Αντίο. Η επόμενη στάση που έχουμε έρθει είναι σε κάτι θερμές πηγές. Παύλα πίδακες που... Α, εκεί έγινε! Το βλέπετε! Εκεί πετάχτηκε, θα πάμε να το δούμε από κοντά τώρα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είναι πανέμορφα στο τοπίο, δηλαδή κοιτάξτε εδώ ομορφιά και χιονισμένα βουνά πίσω, αλλά μυρίζει πάρα πολύ άσχημα, μυρίζει σαν πλούδιο αυγό, σαν έχει κλάσει κάποιος. Σαν φιάφι. Και όχι σαν φιάφι. Λοιπόν, μυρίζει σκατούλες, αλλά η ομορφιά σ' αποζημιώνει. Βέβαια, εμείς πρέπει να φάμε, γιατί δεν έχουμε φάγει μεσημέρι. Για, κάνει πάρα πολύ κρύο. Επίσης, μόλις τώρα είδα ότι μάλλον τα προηγούμενα clips που τράβηξα ήταν σε slow motion, δεν ξέρω πού μπορώ να τα σώσω. Θα δείξει, μάλλον δεν μπορώ να τα σώσω, αλλά τέλος πάντων, φυσικά. Αφού θα συναντήσουμε και άλλα ωραία πράγματα στην πορεία αυτού του ταξιδιού, πάμε τώρα να δούμε αυτό που κάνει η έκρηξη κάθε 15 λεπτά. Παιδιά, έχουμε έρθει σε αυτόν τον πίδακα που πετάει όπως σας δείξαμε πριν και ετοιμάζεται να κάνει την έκρηξή του. Τώρα δεν ξέρουμε κάθε πόσο κάνει τελικά, γιατί μπορεί να κάνει και πιο νωρίς από 15 λεπτά όπως σας λέγαμε. Μας έχει ξεγελάσει 3 ώρες. Γυρίσαμε μετά από μια πολύ κουραστική μέρα σπίτι. Πολύ όμορφη μέρα όμως. Με πολλά νεύρα. Διότι έχουμε νέα ανακοίνωση από την αεροπορική όπου έχει χάσει τις βαλιτσούλες μας. Τις έχει βρει, ξέρει που βρίσκονται και μας είπαν σήμερα που έπρεπε να μας παραδώσουν, μας έχουν φέρει σπίτι, στο σπιτικό μας. Μας είπαν ότι ούτε σήμερα τα κατάφεραν, διότι. Ναι, δεν ξέρω τι στο διάλογο κάνανε εκεί πέρα. Καθόντουσαν, το ξύνανε. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν ξέρω, έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Μιλάμε, έχουμε έρθει σε μια ξένη χώρα και δεν έχουμε τα ρούχα μας, γαμώτο μου. Παρ' όλα αυτά, μας δώσανε τη δυνατότητα να πάμε να νοικιάσουμε ρούχα εντελώς δωρεάν και θα τα πληρώσουν εκείνοι. Πήραμε τώρα, ένα δείξουμε στα παιδιά τι πήραμε. Πήραμε. Λοιπόν, πήραμε αυτά εδώ, ένα μπουφάν χακί και το κοκκινάκι το δικό μου, έτσι λίγο να κάνουμε το και λίγο φάσιο. Το χακί δεν το ήθελα, αλλά δεν είχε χρώμα άλλο. Ναι, και εμένα, παιδιά, με το ζόρι να μου δώσει το κόκκινο. Επειδή λογικά ήταν πιο ακριβό. Λες ότι έτσι κι αλλιώς θα πληρωθούνε οι αλήτες. Και το πήρα το κόκκινο έτσι, με το έτσι θέλω. Του κάνω actually I don't want the blue one. Give me the red. But I win. Μας έδωσε γάντια, γιατί παιδιά σήμερα εγώ με τις καλτσούλες, όπως μου βλέπατε, δεν πηγαίνει η κατάσταση. Παντελόνια εξωθερμικά, αυτά μπαίνουν. Μπαίνουν πάνω από τα παντελόνια μας. Και αυτό, παιδιά, λέει ότι είναι πάρα πολύ καλό, δεν περνάει τίποτα. Και ένα κόκκινο σκουφάκι για να ταιριάζει με τον μπουφάν μου. Και τώρα, παιδιά, είμαι έτοιμος αύριο να πάμε στον παγετώνα. Αλλά ακόμα βρακί δεύτερο δεν έχουμε. Θα πάμε να πάρουμε και το βρακί. Ποιος θα μας δώσει βρακί? Θα πάμε να πάρουμε και το βρακί, παιδιά. Παρόλο που δεν μας δώσαν εκεί πέρα οι αλήτες. Μην τον ξεβρακώσω αυτόν εκεί. Μαστήκαμε, όπως βλέπετε, νέο outfit. Αυτά που δανειστήκαμε, εντάξει. Και πάμε να φάμε σουπίτσα. Άντε, ελάτε κι εσείς. Πάμε. Πάμε. Άντε, γεια. Παιδιά, βγήκαμε πολύ τώρα έξω και χιονίζει. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ελπίζω να φαίνεται. Α, φαίνεται. Παιδιά, χιονίζει. Είναι τέλεια. Έχω πάθει το σοκ εγώ τώρα. Μακάρι να το στρώσει. Να χιονίσει κι άλλο. Το βλέπω δυνατό, έρχεται κάτι καλό, παιδιά. Μπορείτε όλο το βράδυ να ρίχνει χιόνι και να σηκωθούμε το πρωί με στρωμένο. Αχ, τώρα, παιδιά, τα ρούχα αυτά. Καμία σχέση ρε, με αυτά που φοράγαμε. Τα κρύο το μάτι μου από το κρύο. Εγώ ακόμα φοράγα. Εγώ που το έβαλα τώρα το μέσα δεν μπαίνει από το παντελόνι κρύο. Εγώ να μην το βάλω. Είναι πάρα πολύ καλό. Νομίζω πως θα τα νιώσω.
Αχ, τι πείνα είναι αυτή ρε παιδιά, τι πείνα είναι αυτή. Δυναμώνει. Έχει δύναμη που σκοτώνει. Τώρα τρέξε και αφοβάσαι. Πιο μακριά, πιο μακριά. Λοιπόν, παιδιά, μόλις στάσαμε, παραγγείλαμε, πήραμε αυτό το παραδοσιακό φαγητό παιδιά, που είναι... από ό,τι έχουμε καταλάβει, δύο φορές τώρα, γιατί πήγαμε και χθες σε ένα μαγαζί και δεν ήθελε ποτέ να μας εξυπηρετήσουν. Ναι, πηγαίνεις όλα μόνος... όλα τα μαγαζιά είναι σε self-service. Ακριβώς. Πας εσύ και παραγγέλνεις. Λοιπόν, πήραμε μία σούπα με αρνί και μία σούπα... Α, δύο βασικά σούπες ναι. Με αρνί. Η μία είναι μέσα σε ψωμί και η άλλη είναι απλά κανονικά. Έκαναν 45 ευρώ όλα αυτά. Μπορεί να σας κόβονται πολλά, αλλά έτσι είναι εδώ πέρα οι τιμές. Οπότε μόνο στο marketing. Θα δοκιμάσουμε και θα σας πούμε. Φάγαμε εμείς, φύγαμε από εκεί, παιδιά, θέλαμε να πάμε για ποτό. Αλλά δυστυχώς, εδώ πέρα στην Ισλανδία τα πάντα κλείνουν 10 η ώρα. Τα περισσότερα, ναι. Τα πάντα μας. Ναι. Δεν έχει νυχτερινή ζωή. Οπότε δεν μπορούσαμε να πάμε για ποτό, γιατί όλα είναι κλειστά. Και είπαμε, ας πάμε να κοιμηθούμε, γιατί αύριο μας περιμένει δύσκολη μέρα, παιδιά. Έχουμε να πάμε σε παγετώνα, θα μπούμε σε σπηλιά. Έχουμε πολλά να κάνουμε αύριο. Θα γίνουμε εμείς. Και ανυπομονώ πάρα πολύ. Επίσης, ελπίζω να μην έχω θέμα με την μπαταρία της κάμερας, γιατί να ξέρετε, αντί να παθαίνει υπερθέρμανση, τώρα παθαίνει υπερπάγωμα. Γιατί όταν παγώνει. Κλείνει. Κλείνει. Ναι, όντως. Άλλο και τούτο. Άλλο και τούτο. Άντε, σας καλλιεργήσουμε πάνω να ξαναθούμε. Τα λέμε αύριο. Παιδιά, πραγματικά μας έχουνε μουτζώσει. Μας έχουνε φάει. Εσύ αλήτη που έχεις κάνει μάγια σε μένα να μου πάνε στραβά όλα. Θα σου κάνουμε πίσω. Θα σου κάνουμε κατάρα, ρε. Δεν μπήκαμε ποτέ στο πούλμαν για να πάμε στο παγετώνα. Για κάποιο λόγο δεν πέρασε από τη στάση. Επικοινωνήσαμε με το support τους. Μάλλον όντως έγινε λάθος από αυτούς και μας είπανε ότι θα μας βάλουν την εκδρομή για τις 7 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρουμε ακόμα. Πιθανόν. Τώρα θα πάμε λίγο στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε κάποια πράγματα. Η αρνητική λέω μας χτυπάει. Α, και γενικότερα θα κάνουμε βόλτα εδώ πέρα στο Ρέγκιαβικ που δεν έχουμε δει τα βασικά τα αξιοθέατα. Π.χ. τη μεγάλη την εκκλησία, κάποιους δρόμους που είναι viral. Οπότε θα κάνουμε λίγο τα τοπικά που θα τα κάναμε αυτά έτσι κι αλλιώς στις 8 Δεκέμβρη. Επειδή έγινε αυτό, θα τα κάνουμε τώρα. Ελπίζουμε παιδιά να πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω τι έχει φταίξει, παιδιά. Τι μούτζα είναι αυτή η γαμότο μου. Είναι λίγο πόσο τεράστια είναι. Αν σας το δείξω από πέρα, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Είναι πραγματικά το πιο μεγάλο κτίριο που έχω δει ever. Και είναι και πανέμορφο. Κοιτάξτε εδώ. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Είναι σοκαριστικό. Δεν καταλαβαίνετε από το βίντεο πόσο ψηλό είναι. Είναι σαν πύργος. Περπατάμε σε ένα δάσος. Και έχουμε άλλο τόσο δρόμο για να φτάσουμε στο μουσείο. Η Μέρη πίσω βλογκάρει κι αυτή. Περπατώ, περπατώ, είσαι στο δάσος. Ό,τι ήταν ο λυκός δεν είναι εδώ. Χάγει και αυτή γενικότερα σε αυτό το ταξίδι. Αχ, Παναγία μου. Ένα όμορφο ταξιδάκι θέλαμε να κάνουμε. Έλα, πέμπε, σας πρόκειο. Γιατί ανεβάνουμε σε τέτοια. Πάμε, έλα κάνουμε κολλή. Το κολλή εκεί πάνω έχει φτάσει από το περπάτημα. Έλα, παιδί. Τα λέμε μέσα στο μουσείο. Έχουμε έρθει τώρα σε έναν άλλο χώρο όπου έχει διάφορα βαλσαμωμένα ζώα. Εδώ πέρα, παιδιά, έχει μία άσπρη αλεπού του πάγου. Και τώρα εδώ πέρα, η Μέρη. Ω, Μιτζι, αυτό είναι αληθινό. Είναι τόσο τεράστιος ο αετός. Σοκ. Και εδώ πέρα, παιδιά, είναι ένας πιγκουίνος. Ναι, τόσο τεράστιος. Ένας πιγκουίνος. Όλα αυτά είναι βαλσαμωμένα ζώα, είναι αληθινό. Έχω πάθει σοκ, αλήθεια. Παιδιά, είναι πολύ κρύα εδώ μέσα. Έχω πάθει σοκ, ρε. Είμαστε μέσα σε ένα παγετώνα. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Έχω πάθει σοκ. Είναι αληθινός πάγος. Δεν είναι ψεύτικο. Είναι αληθινός πάγος. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Κοίτα, εδώ πέρα έχει να προχωρήσεις. Σοκαριστικό, παιδιά. Αχ, καλέ το καπέλο μου. Ομιτζή, παιδιά, είναι ότι καλύτερο έχω δει. Είναι ότι καλύτερο, αλήθεια σου λέω. Κοιτάξτε εδώ πέρα πώς φαίνεται, παιδιά. Βγήκαμε από το παγετώνα και ήρθαμε εδώ πέρα και γράψαμε να κάνουν subscribe στο Γιαννακόπουλος κανάλι. Εδώ οι Ισλανδοί. Και Μέρη είναι αποστόλης.
Είναι ένας πίνακας που μπορείς να γράψεις τα πάντα για σένα. Έχουν γράψει πάρα πολύ όπως βλέπετε και γράψαμε και εμείς. Ρε παιδιά, έχω να σας κάνω update. Ήρθαν οι βαλίτσες. Ήρθε η μία. Και ήρθε και η δεύτερη, σπασμένη. Βέβαια, μας εσπάσανε, αλλά υγεία, τουλάχιστον ήρθαν οι βαλίτσες. Και τώρα θα φάω μεσημεριανό, απογευματινό, μακαρόνια με κιμά. Είναι ηλίθεια, δεν είναι. Βασικά, αυτό δεν είναι μακαρόνια με κιμά, είναι κιμά με μακαρόνια. Είναι ηλίθεια, δεν είναι. Και όπως βλέπετε, δεν έχει τυρί. Είναι ηλίθεια, δεν είναι. Μου σπάσανε τη βαλίτσα, ρε! Η δικιά μου καλά είναι πάντως. Ντροπή τους οι αλήτες! Ντροπή τους! Και τώρα θα κάτσουμε να φάμε και σε λίγο παιδιά θα πάμε σε ένα μαγικό παγωμένο μπαράκι το οποίο είναι όλο από πάγο. Έχουμε έρθει σε αυτό το μπαράκι τώρα με το πάγο. Πάμε να μπούμε, μας ντύσαν έτσι, ειδικά γάντια. Και ειδικό. Μας είπε ότι θα έχουμε ποτήρι από πάγο. Πάμε. Κλαίω με την κάπα. Γράφει πίσω Magic Ice Bar. Θα είμαστε στους μείον 5, παιδιά. Α, είσαι κρύο, ε. Θα είμαστε στους μείον 5. Μυρίζει το όπνευμα. Αλκοόλ είναι. Έχει πολύ κρύο. Είναι τέλειο. Είναι πάγο όντως. Παιδιά, είναι από πάγο. Όλα είναι από πάγο. Τα τραπέζια, οι καρέκλες. Σοκ. Όλα είναι από πάγο. Λοιπόν, παιδιά, πήραμε το ποτό μας όπως βλέπετε. Το ποτό μας είναι φτιαγμένο από ποτήρι με πάγο, όπως βλέπετε εδώ. Και μας είπε ότι άμα το βάλουμε πάνω στο πάγο εδώ, παιδιά, θα σπάσει. Οπότε μας είπε να το βάζουμε εδώ πέρα στο γυαλί, για να μην σπάσει. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσω κι εγώ, παιδιά, να σας πω την άποψή μου. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι και αυτό έχει γίνει σαν γρανίτα. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, μου θυμίζει κάτι πάρα πολύ. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν σου θυμίζει κάτι, όντως τώρα. Τι όμως! Γλυφιτζούρι. Κάποιο γλυφιτζούρι μου θυμίζει. Δεν ξέρω, είναι πολύ ωραίο όμως, πάρα πολύ νόστιμο είναι. Έχει βότκα μέσα και κάτι άλλο. Είναι τέλειο παιδί και το ποτήρι δεν είναι πάρα πολύ γαμάτο. Είναι πολύ ωραίο το μπλε αλλά αυτό. Αλλά γλιστράει, γι' αυτό φοράμε τα γάντια. Δεν περνάει ο πάγος από τα γάντια, είναι πολύ καλά. Να τα κρατήσουμε. Πάρα πολύ καλό παιδιά. Cheers. Αξίζανε τα λεφτά που δώσαμε. Μετά από μια πολύ κουραστική μέρα, γυρίσαμε μόλις τώρα σπίτι. Γιατί αύριο, παιδιά, πάλι έχουμε tour. Πρέπει να σηκωθούμε. Να είμαστε βασικά εκεί 8 η ώρα, 8 παρα 10. Και θα πάμε σε φοβερούς προορισμούς, σε κάτι καταράκτες, σε πολύ ωραία πράγματα. Παναγία μου, να πάνε όλα καλά. Μας έχουν καταραστεί, αλλά όλα έχουν φτιάξει προς το καλό και θα φτιάξουν και αύριο. Οπότε σας κλείνουμε και τα λέμε αύριο το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, μια νέα μέρα ξεκινάει. Όπως βλέπετε, δεν άνοιξα το vlog από τη στιγμή που ξυπνήσαμε. Άνοιξα το vlog μόλις φτάσαμε στο προορισμό, γιατί λέω δεν θέλω να το χρουζέψω. Φτάσαμε πριν 5 λεπτά στο πρώτο προορισμό μας για να προμηθευτούμε με πράγματα, γιατί έχουμε ένα tour, η μέρη κοιμάται όρθια. Έχουμε σηκωθεί σήμερα από τις 6.30 το πρωί. Έξω έχει πάρα πολύ πάγο στους δρόμους. Και τώρα πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ εδώ πέρα. Θα σας δείξω, λέγεται Κρόναν. Έτσι προφέρεται, Κρόναν. Τους μένει κάτι στο στόμα αυτούς κάθε φορά που μιλάνε. Και το ευχαριστώ μας είπαν ότι είναι, πως είπανε ότι είναι Τάχφερες. 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 Ωραία, αυτά, πάμε να πάρουμε πράγματα. Έχουμε έρθει μέσα στο σούπερ μάρκετ όπως σας είπε και ο Αποστόλης. Έχουμε πάρει κάτι ντόνατς που είναι με καραμέλα πάλι. Δεν ξέρω αν μου θυμάστε. Α, ναι, τους θα δείξουμε. Προχθές είχαμε ξαναπάρει ντόνατς με καραμέλα. Θέλω κάτι σε σφολιάτα. Και θέλει σφολιάτα. Ψάχνει σφολιάτα. Νομίζει ότι θα βρει εδώ πέρα καμιά σπανακόπιτα, καμιά τυρόπιτα. Ναι, νομίζω ότι στην Ισλανδία θα βρει σφολιάτα, ρε παιδιά. Τι το έχει δει το παιδάκι. Τέλος πάντων, και τώρα κάνουμε βόλτες να βρούμε κάτι αλμυρό. Τα ντόνατς με την καραμέλα τα έχουν πολύ εδώ στην Ισλανδία. Εγώ δεν είχα φάει ποτέ με καραμέλα, νομίζω, στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό το λαδί δεν πολύ μ' αρέσει πάνω μου, αλλά δεν είχαμε και πολλές επιλογές από τη στιγμή που δεν είχαμε τα ρούχα μας. Τώρα σε κάτι πατατάκια έχει έρθει. Τέλος πάντων, ελπίζω να βρούμε κάτι να... Πάμε, αλμυρό.
Παιδιά, φτάσαμε στο καταράκτη, κοιτάξτε λίγο εδώ. Είναι εδώ πέρα που είχε γυριστεί το Game of Thrones. Όσοι έχετε δει θα με καταλάβετε. Παιδιά, είναι μαγικά, δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο καταράκτη στη ζωή μου. Κάτω είναι γεμάτο με πάγο, όπως βλέπετε. Είναι full πάγος. Και εδώ πέρα είναι ο καταράκτης. Ρε, φαίνεται το ουράνιο τόξο, το βλέπεις. Δεν ξέρω αν πιάνετε την κάμερα. Εντάξει, παιδιά, είναι σοκαριστικό. Πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Δεύτερη στάση. Ήρθαμε σε έναν παγετόνο, όπως βλέπετε. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, έχει λιώσει πάρα πολύ. Σκεφτείτε, δηλαδή, κοιτάξτε ποτέ πώς έχει γίνει. Έχουν λιώσει σχεδόν όλοι οι πάγοι του λόγω υπερθέρμανσης. Αλλά είναι πανέμορφο, αλήθεια. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, ομορφιά. Κοιτάξτε πάλι. Είναι σοκ. Παιδιά, επιτέλους φαγητό. Κοιτάξτε εδώ, hot dogs. Εντάξει. Είναι η δεύτερη μέρα που τρώμε hot dog. Είναι πεντανόστιμα, ρε. Αλήθεια, πρέπει να δοκιμάσετε οπωσδήποτε τα Ισλανδικά hot dog. Επίσης, είναι... η μουστάρδα τους είναι περίεργη. Είναι η μουστάρδα τους είναι αυτή εδώ πέρα, τη βλέπετε. Η καφέ, αυτή εδώ. Και είναι πεντανόστιμη. Let's go. Ξεκινήσαμε για το υπέροχό μας κυνήγι του Βόρειος Έλλας. Η ώρα είναι 9.30 το βράδυ και έχουμε κλείσει ένα tour, παιδιά, όπου θα μας πάει για 4 ώρες να κυνηγήσουμε το Βόρειος Έλλας. Οπότε περιμένουμε. Όχι στην κυριολεξία, δεν αρχίσουμε να τρέχουμε να το κυνηγάμε. Έχω πάθει σοκ. Όπως βλέπετε, φαίνεται το Βόρειος Έλλας. Φαίνεται πάρα πολύ. Φαίνεται το Βόρειος Έλλας. Έχουμε πάθει σοκ. Γυρίσαμε μόλις τώρα σπίτι. Η ώρα, παιδιά, έχει πάει 2 παρατέταρτο το βράδυ. Είδαμε τουλάχιστον το Βόρειο Έλλας. Ήταν μοναδική εμπειρία. Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Αλλά αλήθεια, έφαγα μία τούμπα. Μέσα στα σκοτάδια εκεί, παιδιά. Έπεσα και χτύπησα το χέρι μου. Δεν ξέρω, μου φαίνεται. Το χέρι μου, το γόνατο, τα άλλα όλα καημένος. Και πρέπει να σηκωθούμε μετά από όλα αυτά που βίωσα. Πρέπει να σηκωθούμε σε 4 ώρες γιατί έχουμε άλλη εκδρομή. Καληνύχτα! Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 6. Έχουμε κοιμηθεί μόνο 4 ώρες και σήμερα θα πάμε σε μια παραλία όπου ονομάζεται Diamond Beach. Στην ουσία έχει πάγους κάτω στην παραλία, είναι μια μαύρη παραλία. Όπου μοιάζουν οι κρύσταλλοι σαν διαμάντια. Αν δεν ήταν αυτή η παραλία, δεν υπήρχε περίπτωση να ξυπνήσω και να πάω, γιατί νιστάζω πάρα πολύ, μόνο με 4 ώρες ύπνο. Επειδή υπάρχει όμως αυτή η παραλία, θα θυσιαστούμε και θα πάμε κοιμισμένοι για μια φωτογραφία. Παιδιά, βγάλαμε κάτι φωτογραφιάρες με το Βόρειος Έλλας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο υπέροχο φαινόμενο είναι. Δηλαδή, εχθές από τις 10 έως τις 1 το κυνηγάγαμε με αυτό που είχαμε κλείσει το tour και βγάλαμε αυτές τις φωτογραφίες. Θα τις βάλω εδώ πέρα να παίξουνε. Φαινότανε τόσο έντονα, παιδιά, που απλά αυτά τρέχανε συνεχόμενα. Έπρεπε να είσαι πάρα πολύ γρήγορος να τα βγάλεις φωτογραφίες. Και εμείς μπαίναμε, τρέχαμε σαν τους τρελούς. Είχε και απίστευτο κρύο. Μας πέφτανε τα γάντια, τα χέρια μου πονάγανε από το κρύο. Αλλάξιζε φουλ. Αγάπη, για πες μας λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Τέλεια. Πώς σας φαίνεται, παιδιά, ο καταράκτης? Κοιτάξτε εδώ, Θέα. Είναι καταπληκτικά. Κοιτάξτε εδώ, 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 εδώ. Παιδιά, όλο αυτό είναι πάγος. Και έχει παγώσει όλο αυτό. Αλλά είναι πραγματικά πανέμορφο. Παιδιά, παιδιά, κοιτάξτε λίγο πόσο πολλά. Όλα αυτά μοιάζουν με αληθινά διαμάντια. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό δεν είναι, δεν έχω ιδέα. Σας έφερα ένα διαμάντι. Ωραία.
ευχαριστώ. Παιδιά, δεν είναι πανέμορφο. Και σε λίγο θα πάμε και σε κάτι άλλο που είναι και εξίσου πολύ όμορφο. Εδώ πέρα, παιδιά, αν δείτε τα κλίματα, είναι τρομακτικά. Τώρα είναι. Τον Άγιο Βασίλη. Βλέπετε τα παγόβουνα στο Βόρειο Πόλο. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι αυτό εδώ πέρα. Εμείς κάπου κοντά έχει και κάτι φοπούλες. Τώρα πού ακριβώς είναι αυτές, θα τις δείξουμε σε λίγο. Πλήσω εμφανιστή καμία. Ρε, πόσο όμορφο τοπίο είναι αυτό, θα τρελαθώ. Καλά, αυτό είναι τέλειο. Αυτή εδώ είναι η μουστάρδα που σας έλεγα, η καφέ. Έχουν καφέ μουστάρδα και δεν έχει καμία σχέση με τη μουστάρδα τη δικιά μας. Είναι τέλειο. Ήρθε και η Μέρη. Οπότε σας κλείνουμε. 4 hot dogs περίπου να φάμε. Για να φάμε. Γυρίσαμε σπίτι. Ήτανε το πιο πολύ ωρο tour που έχουμε κάνει ποτέ. Ήτανε 14 ώρες παιδιά εκδρομή. Μας πήγε σε ωραία μέρη όπως σας έδειξα. Αλλά είμαστε dead. Αντί να ξεκουραστούμε σε αυτές τις διακοπές, έχουμε κουραστεί περισσότερο, παιδιά. Έχω κάνει γυμναστική όσο δεν έχω κάνει ολόκληρο το χρόνο. Θα αλλάξει η χρονιά και θα είμαι γυμνασμένος. Ο Χριστός και η Παναγία. Η μέρη έχει ξεραθεί. Γύρισε και κοιμήθηκε. Όταν σας λέω έχει ξεραθεί, ξεράθηκε. Παναγία μου, έκανα τώρα ένα μπάνιο, παιδιά. Πόσο το θέλω αυτό το ζεστό μπάνιο. Έξω έχει πάρα πολύ κρύο και αυτό ήταν ό,τι πρέπει. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι μια όμορφη καινούργια μέρα και τα καταφέραμε. Ήρθαμε στο tour που σας έλεγα χθες. Παιδιά, παραλίγο να το χάσουμε εντωμεταξύ. Αυτό γιατί δεν ανοίγει. Και τώρα κοιτάξτε εδώ έξω που είμαστε, παιδιά. Δείξτε στα παιδιά. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο τι γίνεται. Κοιτάξτε χιόνι. Δεν καταλαβαίνετε τι κρύο έχει έξω. Θα πάμε και να σας δείξουμε ένα καταράκτη σε λίγο που θέλουμε να πάμε να δούμε και μετά θα πάμε στο παγετό να με ένα ειδικό. Πάμε καλά πρωινιάτικο. Λοιπόν παιδιά, πήραμε αυτό το σάντουιτς που τρώει σάντουιτς δεν το λες, τόστ είναι. Ένα τόστ. Δύο πατατάκια. Δύο πατατάκια, δύο Mars. Και δύο Mars. 20 ευρώ. 20 ευρώ. Αλλά είναι ένα απομακρυσμένο. Τι είναι αυτό, μαγαζάκι. Δεν έχουμε άλλη επιλογή να φάμε κάτι γιατί θα πεινάσουμε πάρα πολύ όλη τη μέρα. Οπότε αναγκαστικά τα πήραμε. Και το κορυφαίο θα το πω. Ευχαριστώ. Είχε κοτόπουλο με ρύζι. Και λέω τέλεια, θα κάτσω να φάω μια κοτόπουλο με ρύζι να με πιάσει. Και είχε 40 ευρώ το πιάτο. Εδώ πέρα έχει πολύ κρύο. Ελπίζω μην μας έχει γίνει το πλοίο, Παναγιά μου. Τι κρύο και κακό είναι αυτό. Παιδιά, παιδιά, κοιτάξτε χιόνι. Πάρα πολύ χιόνι, πάρα πολύ κρύο. Πάρα πολύ κρύο. Εδώ πέρα έχει μείον 8. Τι μείον 8 καλέ. Μας έχει παγώσει το κόλλι. Παναγία μου. Παιδιά, δεν διανοείστε κρύο. Δηλαδή ούτε εμείς ξέραμε. Πεινάω. Μ' ακούτε εδώ στα οριστά άγρια βουνά. Πεινάω. Στα οριστά άγρια βουνά θα τρέχεις, παιδί. Μπήκαμε μέσα, παιδιά, να πάρουμε τα σάντουιτς. Και ήταν μία μπροστά. Και πήρε 4 σάντουιτς. Θα σου πω, είμαστε και άλλοι εδώ, κυρά μου. Μου πήρε 4 σάντουιτς και εδώ πέρα το πρόβλημα είναι ότι εμείς μέχρι το βράδυ δεν θα συναντήσουμε κανένα άλλο, είπε, μέρος. Για να φάμε. Για να φάμε. Ό,τι πάρουμε τώρα. Και πήραμε κάτι πατατάκια. Τι να σου κάνει το πατατάκι, ρε, δεν με βλέπεις εμένα πως είμαι. Έχουμε μισή ώρα, παιδιά, για να πάμε σε κάτι καταράκτες. Το θέμα είναι οι καταράκτες που λέγονται λάβα. Λάβα waterfalls. Waterfalls. Oh my god! Λοιπόν, θέλω να τραγουδήσουμε. Και είναι διαφορετική μαζί από ό,τι έχουμε δει. Έλα τώρα, κοίτα, δείξε το οποίο στα παιδιά. Είμαστε στην άκρη του πουθενά και είναι όλα άσπρο. Λοιπόν, άμα φύγει η κυρία Ίνκα με το λεωφορείο, θα μείνω εδώ πέρα. Να πούμε λίγο και αυτό. Είμαστε μέσα στο λεωφορείο. Είμαστε μέσα. Πού πας καλά. Από εκεί. Ρε, αυτή πώς πήγε από εκεί. Αυτή έχει χαθεί. Α, αυτή είναι που έχει πάρει τα 4 σάντουιτς, ρε. Τα σάντουιτς, μωρή. Κάτσε που. Α, ακούω τους καταράκτες. Πάμε. Καλά, άμα πέσω τώρα εγώ. Αυτά είναι. Δεν είναι πατημασιές ανθρώπου.
είναι ζώο. Για. Αυτά είναι πατημασιές ζώου. Λοιπόν, άμα πέσω τώρα εγώ εδώ πέρα, θα πέσει και η κάμερα, το ξέρετε. Το άλλο το κουφό. Ήμασταν μέσα στο πούλμαν και η βλαμένη είχε βάλει, μάλλον κατά λάθος, air condition παγωμένο. Και εμείς να είμαστε τώρα στους μείον 8 και η άλλη είχε βάλει μέσα air condition παγωμένο και να της φωνάζω εγώ, Mrs. Inca, Mrs. Inca, close the air condition, open the heat and then, και δεν με αφήνει μέρη. Παιδιά, ρεζίλι με έχει κάνει. Μα είχε παγώσει το κορμί μου. Καλέ, θα πέσω. Και τα άλλα τα ζαβά μέσα δεν μιλάγανε, καθόντουσαν μέσα στο κρύο. Α, ωραία είναι. Σοκ, δείξε τώρα. Παιδιά. Εντάξει, σου ευχαριστώ. Κοιτάξτε λίγο αυτό. Σοκ, ευχαριστώ. Ειδικά αυτό εκεί πέρα είναι πολύ ωραίο. Μας έχουν φέρει με ένα ειδικό αυτοκίνητο εδώ πέρα σε... Είμαστε μέσα στα βουνά, δεν μπορείς να έρθεις χωρίς αυτό το αυτοκίνητο. Κοιτάξτε τις ρόδες. Κοιτάξτε εδώ ρόδες. Είναι ολόκληρο φορτηγό, δεν είναι κανονικό. Κοιτάξτε πόσο είναι η ρόδα. Πήγαινε κοντά να καταλάβουν. Η ρόδα είναι λίγο πιο μικρή από τη μέρη. Κοντή μας. Ναι. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο τη διαδρομή. Είναι απλά ο ουρανός και το χιόνι. Όπα, όπα. Πανάγια μου. Θα μείνουμε εδώ. Είναι σοκαριστικό. Έχουμε μπει μέσα στο παγετώνα. Κοιτάξτε πίσω το τούνελ πόσα άτομα είναι. Και κοιτάξτε και μπροστά πόσο βαθύ τούνελ είναι. Επίσης, κάτι το οποίο μας φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Εμένα βασικά, είναι ότι μέσα στο παγετώνα δεν έχει κρύο. Ενώ περίμενα να κρυώνω. Έχει κρύο, απλά δεν έχει αέρα. Δεν ξέρω, τα χέρια μου δεν κρυώνουν. Π.χ. όταν ήμουν έξω, είχα πεθάνει από το κρύο και τώρα εδώ μέσα νιώθω πάρα πολύ καλά. Πάλι καλά που είναι καλά εδώ μέσα. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει, ρε φίλε. Έχουν επέμβει τόσο πολύ στη φύση. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο τρομακτικό ότι ο άνθρωπος έχει μπει μέσα σε ένα ολόκληρο παγετώνα, έχει βάλει μέσα φώτα, έχουν φτιάξει πράγματα. What the fuck. Σοκ, είναι πανέμορφο όμως. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ προσέξτε γιατί γλιτράει. Κοιτάξτε τα τούνελς. Εδώ πέρα μας έπρεπε να προσέχουμε γιατί γλιτράει πάρα πολύ και έχουμε φορέσει κάτι ειδικά στα πόδια, κάτι αλυσίδες με λίγα λόγια, που μας προστατεύουν από το να μην γλιστράμε. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, γλιστράει φουλ. Θα πέσω κάτω. Έχουν στολίσει εδώ μέσα, δεν πάμε καλά. Σοκ. Τέλειο. Κοιτάξτε εδώ. Ρε, είναι πανέμορφο. Κοιτάξτε εδώ, είμαστε σε κάτι σαν ιγκλού. Πώς σου φαίνεται, ε? Είναι καταπληκτικά. Ένα hot shot. Παιδιά, είναι σαν να είσαι σε όνειρο, αλήθεια. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Katie. Happy birthday to you. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας μέσα στο παγετώνα. Είμαστε ήδη εδώ μέσα 20 λεπτά και έχουμε ακόμα άλλα 40 λεπτά. Πού είναι η Μέρη, πίσω είναι. Παιδιά, εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά μας είπε πριν λίγο ότι αυτός ο παγετώνας σε 150 χρόνια θα έχει λιώσει τελείως. Και δεν θα μπορεί να το δει κανένας. Για κάποιο λόγο μυρίζει σαν καρπούζι και πεπόνι εδώ μέσα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχουν βάλει αρωματικό χώρο καρπούζι. Ωμιτζι. Και επιτέλους φτάσαμε στην έξοδο. Ήτανε τέλεια εμπειρία, αλήθεια. Έχουμε έρθει σε ένα εστιατόριο για να φάμε σούπα από αστακό. Εν τω μεταξύ, το πέρα ο αστακός δεν είναι τόσο ακριβός όπως είναι στην Ελλάδα που είναι πανάκριβος. Αχ, παιδί, τρόμαξα. Είναι αυτό εκεί πίσω στο καλό. Δεν είναι αληθινός ο γεράκος. Παιδιά, δεν φαίνεται φουλ αληθινό. Εγώ όταν μπήκα τρόμαξα. Ωμιτζι, παιδιά, είναι πολύ τρομακτικό αυτό το πράγμα εκεί πίσω.
Οπότε περιμένουμε να δούμε το φαγητό και θα τα πούμε σε λίγο. Ήρθανε, η σούπα είναι βελουτέ. Σούπα βελουτέ αστακού. Για πες μας, θέλω να δοκιμάσεις να μας πεις την πρώτη σου εντύπωση. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Αυτό τι είναι, είναι για το ψωμί, βούτυρο. Α, βούτυρο, και ψωμάκι μας έφεραν και πήραμε και δύο κοκακόλες. Παιδιά, μυρίζει πάρα πολύ. Για πες μας. Ωραίο. Είναι πάρα πολύ καλό. Τι γεύση έχει, ψαρίλα. Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε το χώρο πίσω, πόσο vintage. Πάρα πολύ Ισλανδικός ο χώρος. Είναι πολύ ωραίο. Ωραία, ήρθε η ώρα να δοκιμάσω κι εγώ. Έχουμε έρθει τώρα σε ένα 24ωρο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε κανένα γλυκάκι. Εγώ πήρα Bounty. Κανένα γλυκάκι, τρώμε 5-6 την ημέρα. Εγώ πήρα Bounty. Παιδιά, έχει όλη η σοκολάτα εδώ πέρα. Εγώ και η Μέρη. Θέλω να πάρω ένα μάφιν με καραμέλα. Αλλά σκέφτομαι να πάρω. Και Kinder. Παιδιά, είναι αυτά τα Kinder που τρώμε 7-7. Α, αλλά μάξι. Τι φά. Δεν είναι πολύ ακριβό. Ναι, πάρτε. Πάμε! Ήρθαμε σπίτι, επιτέλους! Λοιπόν, παιδιά, αύριο θα κοιμηθούμε, βασικά σήμερα θα κοιμηθούμε τόσο ωραία. Όση ώρα θέλουμε. Αύριο δεν έχουμε κανονίσει τίποτα, έχουμε ελεύθερη μέρα γιατί είναι η τελευταία μας. Παιδιά! Θέλω να κάτσω κι άλλο, δεν θέλω να φύγω. Πέρασα υπέροχα στην Ισλανδία. Όλα αυτά τα τοπία τα έχω πέρα. Και αύριο θα κοιμηθούμε μέχρι ό,τι ώρα γουστάρουμε, χωρίς κανένα λεωφορείο να πρέπει να πάρουμε. Και θα είναι η πιο chill μέρα ever. Έχω βγάλει κάλους από το περπάτημα. Καλημέρα καινούργια αγάπη. Καλημέρα καινούργια ζωή. Λοιπόν, είναι η τελευταία μέρα εδώ πέρα στο Reykjavik. Η ώρα είναι 11 και μισή. Παρόλο που φαίνεται ότι τώρα ξημέρωσε. Πιστέψτε με, πριν λίγο ξημέρωσε κιόλας. Πριν καμιά ώρα. Καμιά ώρα βγήκε ο ήλιος. Βασικά δεν φαίνεται ήλιος. Καλά, δεν είναι ήλιος. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Έτσι ένα σούρουπο. Μπράβο. Πάμε να φάμε ένα brunch. Επιτέλους. Δεν έχουμε φάει brunch εδώ πέρα στο Reykjavik. Και είπαμε να το αφήσουμε για τελευταία μέρα. Γι' αυτό τώρα θα πάμε να φάμε. Και μετά θα κάνουμε βολτούλες. Να πάμε να πάρουμε. Καλά, θα πέσω. Να πάμε να πάρουμε τα αναμνηστικά μας. Ναι! Και αυτή είναι η μέρα. Σήμερα είναι πολύ χαλαρή. Βγάζω vlog, κύριος. Φτάσαμε μόλις τώρα. Κοιτάξτε τι ωραία επιγραφή έχει πίσω. Τι λέει, διάβασα το λίγο γιατί το βλέπω ανάποδα. Don't go bacon, my heart. Το vibe, παιδιά, είναι έτσι. Είναι γενικότερα πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα είναι το πυρνό. Παιδιά, κάνουμε όλη τόσο ησυχία που ντροπούμαστε να μιλήσουμε. Ναι. Δεν μιλάει κανένας. Ντρέπομαι. Γιατί όμως. Καλέ, δεν μιλάνε εδώ πέρα. Τρώνε. Κλείνω γιατί μου κάνουν σουτ. Ήρθε μόλις τώρα το πρωινό μας. Έχουμε πάρει τα πάντα, παιδιά. Τα έχουμε μοιράσει. Παιδιά, δεν μας τα έφεραν έτσι. Εμείς τα έχουμε κάνει έτσι. Να, ισχύει. Εμείς τα κάναμε έτσι γιατί είχε πάρα πολλά και θέλαμε να δοκιμάσουμε απ' όλα. Αχ, δεν μπορώ, παιδιά. Σωρί, σας κλείνω. Θέλω να φάω. Κοιτάξτε εδώ τι έφτιαξα. Έφτιαξα pancakes με bacon και μέλι. Το ξέρω ακούγεται περίεργο, αλλά είναι πεντανόστιμο. Έχουμε έρθει για πατινάς. Η Μέρη είναι κάπου από εκεί με μια φώκια. Έρχεται. Η Μέρη είναι αυτή. Παιδιά, δεν ξέρει ακόμα να κάνει. Και έρχεται με μια φώκια. Θα πέσω. Γεια σας ρε φασκόμηλα, το ξέρω ότι έκλεισε πάρα πολύ απότομα αυτό το vlog. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά δυστυχώς μετά τη τούμπα δεν μπορούσα να βλογκάρω καθόλου. Ας τα πάρουμε από εκείνη τη στιγμή που έπεσα. Μετά που δεν σας δείξαμε, πήγαμε σε ένα φαρμακείο, πήραμε κάποια έμπλαστρα για την πλάτη μου και κάποια παυσίπονα για το πόνο, γιατί πονούσα αρκετά. Ήμουνα 25 λεπτά κάτω στο πάγο, δεν μπορούσα να σηκωθώ. Είχε έρθει μια υπάλληλος εκεί πέρα του παγοδρομίου να με βοηθήσει να σηκωθώ. Τη ζήτησα λίγο να με αφήσει λίγο μόνο μου να ηρεμήσω. Ανέβηκα πάνω στη φώκια που είχατε δει ότι είχε η Μέρη, τέλος πάντων. Ανέβηκα σε αυτή, βγήκα εκτός του πάγου. Δεν είχα καταλάβει το ότι είχα χτυπήσει τόσο πολύ. Νόμιζα ότι απλά εντάξει, επειδή είχα πέσει εκείνη την ώρα, λογικό να πονάω. Όπως σας είπα, πήρα το παυσίπονό μου και την υπόλοιπη μέρα
Απλά βγήκαμε για να πάμε να πάρουμε κάτι να φάμε το απόγευμα, όπου πάλι δεν το βλόγκαρα. Μπορώ να περπατήσω κανονικά, μπορούσα να περπατήσω και εκεί, απλά πονούσα. Δεν μπορούσα να κάνω διάφορες κινήσεις, δεν μπορούσα να σκύψω, να μαζέψω τα πράγματά μου, δηλαδή δεν μπορούσα να φτιάξω τη βαλίτσα μου, με βοήθησε η Μέρη. Και τώρα το update, τι ακριβώς έχω πάθει. Εγώ τώρα είμαι στην Ελλάδα 2 μέρες μετά από το χτύπημα. Πήγα σε ένα ορθοπαιδικό, σε έναν γιατρό, για να μου εξηγήσει τι ακριβώς έχω πάθει, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν γύρισα στην Ελλάδα δεν έφευγε ο πόνος και δεν μπορούσα να κάνω διάφορες κινήσεις, ενώ μπορούσα να περπατήσω κανονικά, δεν μπορούσα να σκύψω, δεν μπορούσα να κάνω διάφορες κινήσεις τέλος πάντων. Και γι' αυτό το λόγο επισκέφθηκα τον γιατρό και μου είπε εδώ πέρα ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες ακτινογραφίες. Έκανα τις ακτινογραφίες όπως βλέπετε, είναι και πολλές, δεν είναι και λίγες. Και κάναμε τώρα για το θώρακα, κάναμε για τα πλευρά μου, κάναμε πίσω για τη σπονδυλική στήλη και την πλάτη μου, κάναμε για την ουρά μου. Αυτά νομίζω, δεν είναι κάτι άλλο. Ο γιατρός μου είπε ότι έχω σπάσει την αριστερή μεριά της ουράς μου, έχω πάθει κάκωση στην μέση μου και στα πλευρά μου. Για να φτιάξει πάλι το κόκαλο της ουράς μου θα χρειαστούν 3 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι τώρα με τα παυσίπονα και με τα φάρμακα που παίρνω είμαι πολύ καλά, δηλαδή δεν πονάω τόσο πολύ. Μπορώ να κάνω, δηλαδή περπατάω κανονικά, σηκώνομαι, τα πάντα κάνω, μπορώ να βγω έξω. Γενικότερα μπορώ να κάτσω να κάνω μοντάζ, λίγο με δυσκολία, γιατί η αλήθεια είναι όταν κάθομαι πάρα πολύ ώρα στην καρέκλα πιάνομαι και πονάω λίγο, αλλά μπορώ να κάνω μοντάζ, μπορώ να κάνω βίντεο, οπότε βιντεάκια θα έχουμε κανονικά, μην αγχώνεστε. Αυτό εδώ πέρα θα βγει τώρα σε 2-3 μερούλες, απλά λόγω του τραντάχματος έχω κάπως τράβηξα λίγο το, πώς λέγεται, τον αφιένα μου. Παρόλα αυτά όμως και τις αναποδιές που μας συνέβησαν, θέλω να ξέρετε ότι περάσαμε φανταστικά. Ήταν ένα από τα καλύτερα ταξίδια που έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Βασικά ήταν το καλύτερο για μένα, το αγαπημένο μου. Δεν θα άλλαζε τίποτα, ακόμα και τη Τούμπα την αφήνω. Γιατί παιδιά, okay, συνέβη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτή τη στιγμή. Έγινε. Τι να κάνουμε, πήγαμε στο γιατρό, θα γίνουμε και καλά. Σε 2-3 μήνες το κόκαλο θα έχει ξαναφτιαχτεί. Το ήταν το vlog, παιδιά. Ελπίζω πραγματικά να το λατρέψατε όσο το λάτρεψα και εγώ. Ελπίζω να μην στεναχωρηθήκατε. Είμαι μια χαρά. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα σε έναν πολύ πιο ωραίο προορισμό. Δεν ξέρω πού. Θα πάμε στην Ανταρκτική, θα πάμε στο Νότιο Πόλο. Κάτι θα βρούμε, παιδιά. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο vlog.